Ρωσίας βράζουν τα νησιά από κορονοϊό. Εκτιμήσεις των ειδικών για τα ενεργά κρούσματα στη χώρα τρομάζουν, με τους επιστήμονες να υπογραμμίζουν πως η χαλάρωση των μέτρων ήταν καταστροφική. Θα συνδεθούμε τώρα με την καθηγήτρια επιδημιολογίας Ντόρα Ψαλτοπούλου στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κυρία Ψαλτοπούλου, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Επίσης. Θα θέλαμε και τη δική σας εκτίμηση. Το Υπουργείο, ο κύριος Πλεύρης, εμφανίζεται καθησυχαστικός, μιλάει για μείωση των κρούσματων. Ωστόσο, μιλάμε για πάρα πολλά κρούσματα, δεκάδες χιλιάδες καθημερινά κυριολεκτικά, και πάρα πολλοί νεκροί. Η τελευταία καταγραφή ήταν σχεδόν 40 την ημέρα. Είμαστε σε ένα πολύ άσχημο καλοκαίρι που προμηνεί ένα εξίσου δύσκολο χειμώνα, ή απλά υπάρχει μια χαλάρωση που έχει οδηγήσει σε αυτό το σημείο? Κοιτάξτε, πράγματι έχουμε πάρα πολλά κρούσματα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι σκληροί δείκτες. Οι σκληροί δείκτες δείχνουν ότι έχουμε περισσότερες εισαγωγές από εξιτήρια και έχουμε, όπως είπατε, θανάτους περίπου 40 ημερησίως. Τι είναι πολύ σημαντικό στοιχείο που βλέπουμε από τον ΕΟΔΗ? Ότι περίπου ο μέσος όρος ηλικίας των θανόντων είναι 80 έτη, που σημαίνει ότι δυσανάλογα πλήττονται με βαριά νόσηση τα άτομα από 60 ετών και άνω. Επομένως, αυτοί όλοι κινδυνεύουμε για βαριά νόσηση. Ειδικά κινδυνεύουν όμως περισσότερο αυτοί που δεν έχουν εμβολιαστεί ή έχουν μερικώς εμβολιαστεί. Οι πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται τα άτομα με την τρίτη δόση, αλλά και την τέταρτη δόση τη θέλουμε ειδικά στα άτομα από 60 ετών και άνω, που μειώνει πολύ την πιθανότητα για βαριά νόσηση. Επίσης, τα άτομα με προβλήματα υγείας, μικρότερα ή μεγαλύτερα, είναι αυτά που επίσης μπαίνουν στο νοσοκομείο και κινδυνεύουν για βαριά νόσηση και διασωλήνωση. Κύριε Ψαλτοπούλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας κάνουμε άλλη μία ερώτηση, μάλλον θα προσθέσουμε άλλη μία ερώτηση. Μας περιγράψατε τις ομάδες που πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτικές. Βλέπετε αυτό το κεφάλαιο του καλοκαιριού να σιγά σιγά να βαίνει προς αποκλιμάκωση, ή μιλάμε για ένα πρώτο σκαλοπάτι πριν το χειμώνα? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε σταθεροποιητικές τάσεις. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Ό,τι και να πούμε, δεν μπορεί να προβλεφθεί ο κορονοϊός σε ένα μήνα από τώρα. Δεν γνωρίζουμε αν θα υπάρξουν καινούργια μεταλλαγμένα στελέχη ή θα υπάρξουν και άλλα εμβόλια τα οποία να είναι ακόμα πιο αποτελεσματικά και να διαρκούν πολύ περισσότερο η κάλυψή τους. Επομένως, αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι αρκετά βεβαρημένη. Οι 40 θάνατοι ημερησίως είναι αρκετοί. Βεβαίως, στην Ελλάδα έχουμε 300 θανάτους καθημερινά από ποικίλες αιτίες. Όμως και οι 40 θάνατοι είναι πολύ μεγάλο νούμερο, το οποίο πώς μπορούμε να το μειώσουμε? Μόνο με την τετραπλή δόση, 4 δόσεις στους 60 ετών και άνω ή στα άτομα με προβλήματα υγείας, να προσέχουμε ακόμα περισσότερο και με μάσκες σε χώρους με συνωστισμό ή σε εσωτερικούς χώρους, και αμέσως αν δούμε ότι μπορεί να έχουμε κολλήσει, αμέσως να απευθυνθούμε στο γιατρό μας, ειδικά αν έχουμε κίνδυνο για βαριά νόση. Υπάρχουν πλέον τα κατάλληλα φάρμακα που, αν δοθούν από νωρίς, θα μειώσουν πολύ την πιθανότητα για βαριά νόση. Κυρία Ψαλτοπούλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ.